τόσο στην χρήση των μεταλλαγμένων ως προϊόντων, όσο και στο τι θα γίνει επιτέλους με αυτό το αίτημα των πολυεθνικών των μεταλλαγμένων να καλλιεργηθεί επιτέλους το ευρωπαϊκό έδαφος από μεταλλαγμένα σπαρτά, φυτά και οτιδήποτε. Το 2003 υπάρχει ένας κανονισμός ο οποίος τροποποιεί και αυτή την οδηγία που σας είπα του ένα, εισάγει κάπως επαρκέστερα τα μεταλλαγμένα στη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών, μιλάει για τη χρήση και την εμπορία μεταλλαγμένων ζωοτροφών, ενισχύει την υποχρέωση για σήμανση των προϊόντων αυτών και εκεί ουσιαστικά σφραγίζεται αυτό το 0,9% του περιεχομένου που σας είπα. Μιλάμε για 0,9% περιεχομένου γενετικά τροποποιημένου και όχι προϊόντος που έχει γίνει με την υποστήριξη γενετικά τροποποιημένου οργανισμού. Είναι κάτι διαφορετικό. Από εκεί και πέρα, το 2014 ασκούνται πάρα πολλές πιέσεις για την καλλιέργεια πια των μεταλλαγμένων, γιατί όπως σας είπα τα υπόλοιπα έχουν μπει στη ζωή μας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δεν πιάνω καν το θέμα των τροφών, των βρεφών, των φαρμάκων, ζητήματα τα οποία δεν έχουν τεθεί επί της ουσίας. Έχουν γίνει διάφορες προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ειδικά με τις τροφές για τα βρέφη, που μπορεί και αυτές να περιέχουν μεταλλαγμένα γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν λυθεί επί της ουσίας. Το 2014, όπως σας είπα, η κυβέρνηση Σαμαρά, η οποία έχει στο προηγούμενο εξάμηνο και την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφασίζει να πάρει μια πρωτοβουλία, η οποία έχει ξεκινήσει το προηγούμενο έτος από την Δανέζικη Προεδρία και θέτει το ζήτημα της καλλιέργειας πια των μεταλλαγμένων επιτάπητος. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση πια έχει να λύσει τεράστια θέματα, κυρίως στη συνοχή σε επίπεδο οικονομίας, το νότο με την κρίση, την οικονομική κτλ. Παρ' όλα αυτά, ο Σαμαράς αποφασίζει να το ξαναπιάσει το θέμα. Το πιο σπουδαίο από αυτή τη διαδικασία, γιατί αυτή η διαδικασία πέρασε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Προεδρία του νεοφιλελεύθερου Μπαρόζο, ο οποίος μας άφησε πρόσφατα. Το πιάνει το θέμα, το εγκρίνει σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα έρθει με τη νέα σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου να εγκριθεί και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αν εγκριθεί και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τότε πια θα έχουμε τη διαδικασία την οποία προβλέπει σε εφαρμογή. Η διαδικασία αυτή λοιπόν εισάγει ένα πρωτόγνωρο στοιχείο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και σας το λέω αυτό γιατί κάνω και ένα διδακτορικό στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Θέτει ως ισότιμο συνομιλητή πια των κρατών μελών, τα οποία όπως ξέρετε δεν αφήνουν καμία αρμοδιότητα που μπορούν να έχουν στα ευρωπαϊκά όργανα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέτει λοιπόν επίσημο συνομιλητή των κρατών μελών τις ιδιωτικές εταιρείες, τις εταιρείες, τις μεγαλοεταιρείες. Οι εταιρείες λοιπόν οι οποίες θα καταθέτουν την αίτησή τους για την καλλιέργεια των μεταλλαγμένων στα χωράφια τους, στα χωράφια των αγροτών Ευρωπαίων πολιτών, θα μπορούν εφόσον το κράτος μέλος αρνείται να καλλιεργήσει μεταλλαγμένα, θα μπορούν να έρχονται πια αντιμέτωπες οι ίδιες με το κράτος μέλος, να το πιέζουν με όποιο τρόπο μπορούν, να ζητούν γραπτές εξηγήσεις επιστημονικά καταρτισμένες, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δυσκολεύει και τα κράτη-μέλη και τους επιστήμονες που αντιτίθενται. Να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο Πάνος, λέγοντας ότι μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τις επιπτώσεις από τα γενετικά τροποποιημένα σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι η επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, η δεύτερη κατηγορία είναι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και η τρίτη κατηγορία είναι οι κοινωνικές επιπτώσεις, οι επιπτώσεις στις ανθρώπινες κοινωνίες. Ενώ οι άμεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία αρχίζουν και διαπιστώνονται το εμπόριο μεταξύ των πτωχών χωρών οι οποίες θα πρέπει να έχουν και αυτές ωφέλη από τις πωλήσεις ανάλογα με αυτά τα ωφέλη που έχουν
ανεπτυγμένες τύπου δυτικές χώρες, αλλά μιλάω για μια ουσιαστικά διμερή σχέση, όπως είναι αυτή των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ένας προσφέρει χωρίς όρια οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει όρια σε αυτή τη σχέση. Και ποια είναι αυτά τα όρια? Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται να εισάγει και να καλλιεργήσει γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, επί της ουσίας παραβιάζει κάποιες αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Έρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, προσφεύγουν στο όργανο αυτό, στο οποίο είναι μέλη βέβαια σχεδόν όλα τα κράτη, και λέει ότι δεν μπορεί να μου βάζεις εσύ εμπόδια στην ταρίφα ή εμπόδια στο είδος ή εμπόδια στις ιδιότητες αυτού που εγώ σου πουλάω, τη στιγμή που εγώ μπορώ να δεχτώ τα πάντα από εσένα. Αυτός προαναφέραμε με το Μανιάτη και την ελληνική προεδρία. Και γενικότερα το θέμα των μεταλλαγμένων ξανά και ξανά έρχεται στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι και εξαιτίας αυτού του λόγου, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Τώρα έχετε στο νου σας ότι περίπου με αυτά τα 9 που είναι σε φάση έγκρισης, που σας είπα, προϊόντα που εγκρίνονται τέλος πάντων αυτή την περίοδο, φτάνουμε στα 58 τα οποία έχουν αδειοθοτηθεί να καλλιεργούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μέλλον είναι λαμπρό για τις εταιρείες αυτές. Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει, γιατί το ζήτημα του ελέγχου των σπόρων που έθεσε ο Γιώργος, το οποίο δεν πέρασε ευτυχώς με μεγάλη πλειοψηφία από το προηγούμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχε τον εξής σκοπό: οι εταιρείες να μπορούν να βάζουν τη στάμπα τους ως πνευματικό δικαίωμα στους σπόρους που θα πουλάνε στους παραγωγούς, που, ας μην γελιόμαστε, σε μεγάλο βαθμό ούτως ή άλλως η μαζική παραγωγή αγοράζουν σπόρους από εταιρείες, δεν κρατάνε τον παππούδων τους, ας πούμε, αλλά τώρα πια θα ήθελαν να το κατοχυρώσουν με πνευματικά δικαιώματα, για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο ποινικοποίησης του αντιθέτου. Δηλαδή εσύ ως απλός παραγωγός που θα είχες ένα στρέμμα, δύο στρέμματα μήλων, ας πούμε, και θα έλεγες ότι εγώ δεν θέλω αυτό που μου δίνει η εταιρεία και μου πουλάει ο μεσάζων, θα είχες ακόμα και ποινικές ευθύνες. Φτάνουμε δηλαδή σε σημεία παραλογισμού. Και δυστυχώς μπορεί να γίνει το ίδιο και με τις γενετικά τροποποιημένες, με τα γενετικά τροποποιημένα, ας πούμε, φυτά. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Στις Βρυξέλλες τα λόμπι τα οποία μάχονται για το περιβάλλον και τα δικαιώματα των ζώων και των ανθρώπων δεν ξεπερνούν το 3-4%. Φανταστείτε ότι όλα τα υπόλοιπα είναι λόμπι των εταιριών και των συμφερόντων. Ασκούν τεράστιες πιέσεις, τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Οι εταιρείες βρίσκουν νομικά πατήματα, γίνονται προσπάθειες ερευνών. Έχουμε επίσης μια γαλλική, οι Γάλλοι έχουν μέσα στην τρέλα τους έτσι μια ευαισθησία, ας πούμε, μην κοιτάτε τώρα που ψήφισαν Λεπέν, γενικά έχουν μια ευαισθησία και προσπαθούν να αποδείξουν με νύχια και με δόντια διάφορα πανεπιστήμια. Έχουμε το πανεπιστήμιο της ΚΑΕΝ, το οποίο πρόσφατα έβγαλε μια έρευνα που έγινε σε μακροχρόνια κλίμακα σχετικά με το μεταλλαγμένο καλαμπό, με ένα μεταλλαγμένο καλαμπόκι της Μοσάντο, το οποίο κατανάλωναν ποντικοί, γιατί ευτυχώς υπάρχουν και τα άλλα ζώα και τα χρησιμοποιούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Τα αποτελέσματα ήταν φρικτά, τα ζώα αρρώστησαν και πέθαναν πάρα πολύ γρήγορα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγκάστηκε να ζητήσει πάλι από αυτή την Επιτροπή Ασφάλειας Τροφίμων που σας προανέφερα να κάνει μια νέα έρευνα σχετικά με την μακροχρόνια πια επίδραση των μεταλλαγμένων, γενετικά τροποποιημένων τροφών ως καταναλωτικό, ας πούμε, προϊόν από τον άνθρωπο. Δεν ξέρω, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα πια και εργασιών και ερευνών από διάφορα πανεπιστήμια και της Αγγλίας και της Γαλλίας που καταλήγουν στο γεγονός ότι και το προϊόν είναι άχρηστο και γι' αυτό σας είπα ότι και η ανφλόρα, την ανφλόρα την πήρανε πίσω και πάρα πολλά και διάφορα είδη καλαμποκιού πήρανε πίσω επίσης. Τρία επί της ουσίας συνεχίζουν κατά βάση να καλλιεργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως υπάρχει και μια ευαισθησία των φυτών, γιατί ως μη φυσιολογικά προφανώς έχουν τα δικά τους θέματα, αλλά και των πειραματόζων, τα οποία συνήθως καταλήγουν άδοξα πολύ νωρίς με διάφορες, με καρκίνους, με καρδιοπάθειες,
ασθένειες οι οποίες δεν πολύ συνηθίζονται, ας πούμε, σε θηλαστικά αυτού του τύπου, όπως είναι τα ποντίκια ή τα ινδικά χειρίδια. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι. Thank you.